Η αποκατάσταση των κατολιστήσεων του δρόμου Κοζάνης Ιωαννίνων και η συντήρηση του επαρχιακού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με 500.000 ευρώ ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Εν τω μεταξύ, στην Επιτροπή εγκρίθηκε και η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη διοργάνωση της 77ης Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Έγκριση δημοπρασιών, αναθέσεις, προκηρύξεις και μικροέργα. Τα σημαντικότερα σήμερα και τα εκτός ημερησίας διάταξης ήρθαν τώρα γιατί πρέπει να προλάβουμε τη σεζόν. Το πρώτο έργο είναι 590.000 ευρώ για την αποκατάσταση και σταθεροποίηση των κατολιστήσεων του δρόμου Κοζάνης Ιωαννίνων. Εγκρίνουμε την έγκριση για δημοπράτηση. Δεύτερο έργο πάλι ήταν εκτός ημερησίας διάταξης 35.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Είναι η οριστική παραλαβή της μελέτης βελτίωσης των κόμμων Κοζάνης. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Δεύτερο είναι η συντήρηση του επαρχιακού δικτύου Κοζάνης με 500.000 ευρώ. Εγκρίθηκε τα πρακτικά του τελευταίου ομοιοδότη, προκειμένου να ξεκινήσει μέσα στο Σεπτέμβριο. Συμμετέχει η έκθεση ένα περίπτερο 200 τετραγωνικών μέτρων. Είναι το τελευταίο θέμα που έχουμε. Και θα συμμετέχουν και πολλοί εκθέτες της περιφέρειας μας όπως πέρυσι. Και γνωρίζετε ότι φέτος θα βραβευθεί η περιφέρεια για το καλύτερο περίπτερο που είχαμε το 2011. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βασίλης Πάτρας αναφέρθηκε και στις μεταφορές των μαθητών, τονίζοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τις διοικήσεις των ΚΤΕΛ και των αστικών και με όσους μεταφέρουν μαθητές, ώστε να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα από την 3η 11 Σεπτεμβρίου η μεταφορά των μαθητών στις σχολικές μονάδες. Χρωστάμε ένα υπόλοιπο, όπως ξέρετε, δίμηνο το τελευταίο του 11. Δεν έχουν έρθει χρήματα ακόμα, θα έρθουν μέσα στο Σεπτέμβριο και πιστεύω αρχάς Οκτωβρίου θα πληρωθούν όλοι οι μεταφορείς. Είναι γύρω στα 21 εκατομμύρια για όλη την Ελλάδα. Υποσχέθηκε μέσα στον Εύρο θα στείλουν τα υπόλοιπα, τα δύο δίμηνα του 2012. Πήνε στην περιφέρειά μας περίπου όλα μαζί 4,5 εκατομμύρια. Τώρα για φέτος, η κύκλιο που βγήκε, μάλλον που θα βγει και αυτά που ακούμε, θα συνεχίσουν μεταφορές να γίνονται από την περιφέρεια και προκειμένου να συνεργαστούμε με τους μεταφορείς και να κάνουν έκπτωση 17% επί των παλιών τιμών. Εμείς αυτή την εβδομάδα, πιστεύω, εδώ στην Οικονομική Επιτροπή άτυπα, θα καλέσουμε τους μεταφορείς και ιδιαίτερα τα ΚΤΕΛ, υπεραστικά και αστικά, τα οποία έχουν τη μεγαζική μεταφορά, να συμφωνήσουν ή να πούν τις απόψεις τους όσον αφορά την τιμή. Γνωρίζουμε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία με τον ΚΤΕΛ και αστικών έχει συμφωνήσει κάτω. Αλλά πρέπει να έχουμε και το OK και από τους δικούς μας. Τώρα θα μιλήσουμε, πιστεύω, αύριο ή μέχρι την Πέμπτη το αργότερο, προκειμένου τη Δευτέρα η περιφέρεια να μην έχει κανένα πρόβλημα στην ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία. Όσα νέα δρομολόγια θα δημιουργηθούν, είτε από τα σχολεία, είτε από τα έκτακτα, είτε από τη συγχωνεύση ή κάτι άλλο. Πιστεύω οι διευθυντές θα μας ενημερώσουν. Εμείς θα κάνουμε κατευθείαν αναθέσεις με τις εκτόσεις αυτές που λέμε. Και αν τυχόν κάτι είναι καινούριο, θα έρθουν στην περιφέρεια σε εμάς ή στην κάθε περιφερειακή ενότητα, στην διεύθυνση που είναι προμηθειών σε κάθε ενότητα, να κάνουν σύμβαση για ό,τι χρειαστεί.